Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Θα πίστευες ποτέ ότι μπορείς να αλλάξεις ό,τι θες τον εαυτό σου και τη ζωή σου μόνο με 20 μόνο λεπτά προπόνηση την ημέρα? Έλα, με 20 λεπτά προπόνηση. Βεβαίως. Είμαι διατεθειμένη να το κάνω. Ναι. Πώς θα μύθω? Θα σου πω αμέσως. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Τάκη Πέργιζα, ο οποίος είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και συγγραφέας βιβλίων επιχειρήσεων, όπου θα μας πει. Βιβλίο επιχειρήσεων, καλά. Βιβλίο αυτοβελτίωσης. Εσύ είσαι επιχειρήσεις στο μυαλό σου. Η αλήθεια είναι. Τι θες να επιχειρήσεις, πες μου. Κοίταξε να δεις. Τώρα το έχω δει λίγο επιχειρηματικά το θέμα, κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, τον Τάκη Πέργιζα, λοιπόν, για να μας πει να μας μιλήσει για το βιβλίο του με τίτλο Ενεργοποίηση. Ποίησε το όπλο που κανείς δεν σου έμαθε, Q-Mind. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας. Καλησπέρα στα πιο σπαστικά κακά κορίτσια του ελληνικού ραδιοφώνου. Πολύ ωραία. Σας πληρώσαμε ή έτσι γίνεται η διαφήμιση? Όχι, όχι ακόμα. Τι έγινε, καλέ? Τον παίρνει κάποιος τηλέφωνο τώρα, κατάλαβες. Καλησπέρα, τι κάνετε? Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε κάτι. Τι πραγματεύεται αυτό το βιβλίο? Πώς μπορούμε να αυτοβελτιωθούμε? Τι είναι αυτό το Q-Mind που μας λέτε? Και τα 20 λεπτά, τα οποία, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι μπορούμε με καθημερινή προπόνηση 20 λεπτών να αλλάξουμε τη ζωή μας. Αλλά γίνεται? Γίνεται 100%. Και αυτός είναι και ο λόγος που μπήκα στη διαδικασία να γράψω αυτό το βιβλίο και να μοιραστώ αυτά που ζω τα τελευταία 10 χρόνια. Mm-hmm. Επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με την αλλαγή, άρα πραγματεύεται την αλλαγή. Έχει να κάνει με όποιον άνθρωπο θέλει να αλλάξει οτιδήποτε στον εαυτό του, στη δουλειά του, στην επιχείρησή του, στην προσωπική του ζωή, αλλά ενδεχομένως να πιστεύει ότι κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Πράγμα που είναι μια παροχημένη πεποίθηση, πιστεύουμε ότι κάποια πράγματα δεν αλλάζουν, ενώ στην πραγματικότητα τα τελευταία 25 χρόνια η επιστήμη και ειδικότερα η νευροεπιστήμη έχει αποδείξει ότι όλα μπορούν να αλλάξουν. Τι γίνεται? Κάτι τρέχει με το τηλέφωνό σου, έτσι? Κάτι πατάει. Όχι, δεν πατάω τίποτα. Α, λοιπόν, αυτό όμως το κάνεις να ακούγεται πάρα πολύ απλό. Ναι. Σίγουρα θα μάθουμε περισσότερα διαβάζοντας το βιβλίο, αλλά δώσε μας έτσι λίγο να καταλάβουμε πώς μπορεί να γίνει. Εδώ βλέπω, ναι, ότι μάθε ποια κουμπιά του νου σου μπορείς να πατήσεις, δημιουργώντας τις 6 προϋποθέσεις, όχι τις 6, καλές είναι και οι 6 βέβαια, τις 6 προϋποθέσεις, ενεργοποιώντας τα 4 κλειδιά και χρησιμοποιώντας τα 18 εργαλεία του συστήματος Q-Mind. Ποιες είναι οι 6 προϋποθέσεις και ποια είναι τα 18 εργαλεία του συστήματος Q-Mind? Ακριβώς, ακριβώς. Είναι, είναι πιο εύκολο από όσο ακούγεται, γιατί ρωτήσατε στην αρχή αν είναι εύκολο. Mm-hmm. Και ο λόγος που είναι εύκολο είναι γιατί ενώ έχουμε στο μυαλό μας ότι κάποια πράγματα για να τα αλλάξουμε στον εαυτό μας χρειάζεται να δουλέψουμε χρόνια και να κάνουμε θεραπείες. Δεν είναι πάντα αλήθεια αυτό. Τις περισσότερες φορές δεν είναι αλήθεια. Γιατί? Γιατί η νευροεπιστήμη έχει αποδείξει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι πρακτικοί τρόποι που αν μάθουμε να διαχειριζόμαστε το όλον τη συνειδητότητά μας ή πιο απλά του νου μας, μπορούμε να κάνουμε ό,τι αλλαγή θέλουμε. Και θα σας πω τη γενική ιδέα. Η γενική ιδέα είναι ότι για να αλλάξει κάποιος κάτι στον εαυτό του, συνήθως τι κάνει? Χρησιμοποιεί τη λογική του, τις σκέψεις του, τις πεποιθήσεις του. Αυτό όμως η νευροεπιστήμη έχει αποδείξει ότι είναι μόνο το 5% του δυναμικού. Είναι σαν να προσπαθούμε να οδηγήσουμε έναν ελέφαντα, αλλά να μην έχουμε δίπλωμα οδήγησης ελέφαντα. Αυτό λοιπόν που κάνει αυτή η μέθοδος είναι ότι σου δίνει το δίπλωμα οδήγησης, σου λέει ακριβώς ποια είναι τα 4 κλειδιά που πρέπει κανείς να δουλέψει και με τα 4 για να αλλάξει οτιδήποτε στη ζωή του. Και αυτά τα κλειδιά τα μεταφράζει σε πρακτικά καθημερινά εργαλεία που μπορεί οποιοδήποτε άνθρωπος να κάνει, αρκεί να διαθέτει λίγα λεπτά τη μέρα με συστηματικό τρόπο. Ποια είναι αυτά τα 4 κλειδιά? Θα τα πω πολύ γρήγορα. Τα 4 κλειδιά έχουν να κάνουν με τον τρόπο που βλέπουμε τους στόχους μας ή τον τρόπο που βλέπουμε τα προβλήματά μας και πώς να τον αλλάξουμε αυτόν τον τρόπο. Έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμαστε τις σκέψεις μας, που είναι πολύ διαφορετικός από όσο περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν, γιατί mm-hmm. πολλές φορές η σκέψη είναι εμπόδιο στο να αλλάξουμε οτιδήποτε, τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, που οι περισσότεροι απλά δεν τα διαχειριζόμαστε, και τέλος τον τρόπο που διαχειριζόμαστε ή μπορούμε να αλλάξουμε τις συνήθειές μας, που οι συνήθειές μας είναι το 99% των πραγμάτων που κάνουμε. Όλα αυτά γίνονται με έναν τρόπο πολύ πρακτικό, που επαναλαμβάνω, τα τελευταία χρόνια η νευροεπιστήμη έχει αποδείξει ότι ισχύει. Μέχρι τώρα δεν το κάναμε γιατί τα θεωρούσαμε πολύ αφηρημένα, πολύ πνευματικά ή πολύ γενικά. Εδώ όμως μιλάμε για μια συγκεκριμένη μέθοδο
που όποιος... θα πάρετε το βιβλίο και θα το μάθετε, ρε παιδιά. Ακριβώς. Έτσι δεν ακριβώς. Είναι. 20 με 25 λεπτά εξάσκηση για πόσο καιρό μπορούν να μας αλλάξουν, Τι είναι αυτό που θέλετε να αλλάξετε. Αυτό. Ό,τι εξαρτάται από το τι θέλουμε να αλλάξουμε, έτσι. Μπορεί να είναι κάτι απλό και να χρειάζεται μόνο μια εβδομάδα. Μπορεί να είναι κάτι πιο βαθύ, πιο μακροπρόθεσμο και να χρειάζεται 6 μήνες. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Πάντως, και δεν υπάρχει συνταγή του και για τον καθένα, είναι και διαφορετικά λειτουργεί, δεν είναι έτσι. Ναι. Για τον καθένα λειτουργεί διαφορετικά, γιατί ο καθένας μας έχει το δικό του δρόμο, το δικό του μοναδικό μονοπάτι και τους δικούς του μοναδικούς στόχους. Και ρυθμούς επίσης. Ακριβώς. Αλλά 20 λεπτά τη μέρα απλά δείχνει ότι χρειάζεται να ασχολούμαστε συνέχεια με αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα πολλά από τα πράγματα της μεθόδου μπορείς να τα κάνεις ενώ κάνεις την καθημερινότητά σου. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Εσείς πώς αποφασίσατε να γράψετε αυτό το βιβλίο? Από τι επαγγελματικό δρόμο έχετε περάσει? Είμαι πολλά χρόνια στον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά πάντα με συνάρπαζε η αλλαγή. Ανακάλυψα πολύ γρήγορα ότι για να αλλάξουν οι επιχειρήσεις πρέπει να αλλάξουν οι άνθρωποι. Και έτσι άρχισα να ασχολούμαι πολύ με το κομμάτι της νευροεπιστήμης, της ψυχολογίας και ειδικότερα της θετικής ψυχολογίας. Και τα συνδύασα όλα αυτά, ασχολήθηκα πάρα πολύ με τον τρόπο που λειτουργεί το ανθρώπινο ασυνείδητο, που είναι το 95% της συνειδητότητάς μας ουσιαστικά. Και ανακάλυψα όλους αυτούς τους πρακτικούς τρόπους που πώς αυτά μπορούμε να τα κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Και δούλεψα με αρκετό κόσμο που έχει να κάνει με τον επιχειρηματικό κόσμο στην αρχή και είδα ότι αυτά πραγματικά δουλεύουν στην πράξη. Άρα αυτό το βιβλίο αφορά και την προσωπική μας ζωή, αλλά και τις επιχειρήσεις. Γιατί είναι κοινός ο τρόπος που κάνουμε την αλλαγή. Μα μπορείς να τα συνδυάσεις όλα στη ζωή σου, σε όποιο δρόμο και αν ακολουθείς τη ζωή, δεν είναι έτσι? Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο γίνεται στο public η παρουσίαση. Τι ώρα? Στις 7 η ώρα. Είναι στις 7 η ώρα στο public του Συντάγματος, στο χώρο των εκδηλώσεων, με τρεις διακεκριμένους προσκεκλημένους που μου κάνουν την τιμή να μιλήσουν για το βιβλίο μου. Και θα χαρώ πάρα πολύ και εσάς και τους ακροατές σας, όποιος θέλει να παραβρισκείτε. Και να πούμε επίσης ότι το βιβλίο είναι best seller σε μορφή audiobooks και e-books, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Και ότι δίνουμε στους ακροατές μας δύο βιβλία. Αρκεί να στείλουν μήνυμα PA κενό, τη λέξη βιβλίο και αποστολή στο 54301. Καλή επιτυχία! Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φιλιά.